ΣΥΡΙΖΑ όλε αυτέ τι εξελίξει. Έχουμε δει να λέτε ότι ουσιαστικά με την αλλαγή των προσώπων και των ονομάτων δεν αλλάζει και η πολιτική που θα ακολουθηθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Ότι όλη αυτή, αυτό το ανακάτεμα ε, των προσώπων δεν επηρεάζει σε καμιά περίπτωση τον βασικό προσανατολισμό και τον πυρήνα τη ασκούμενη πολιτική. Άλλωστε, η τοποθέτηση του κυρίου Χαρδούβελου στο Υπουργείο Οικονομικών, του Βασικού Υπουργείου, δεν αφήνει περιθώρια για κανένας άλλους είδου ερμηνείες και προσεγγίσεις. Ο κύριος Χαρδούβελης είναι από τα ίδια υλικά που ήταν ο κύριος Τουρνάρα και οι δύο είναι πιστοί στις μνημονιακές λογικές και μαζί με τον Πρωθυπουργό εγγυώνται την απαρέκκλητη εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Mm -hmm. Ξέρετε, η είδηση σήμερα η οποία βγήκε μαζί με την έκθεση του Διεθνούς Νομοσχεωτικού Ταμείου ήταν. Και στο γεγονό ότι ήρθε στην επιφάνεια και μια επιστολή που έγραψε προεκλογικά ο Πρωθυπουργό στι 14 Μαου, η οποία συνόδευε το Μεσοπρόθεσμο και έλεγε ότι αν χρειαστεί, αν θα χρειαστεί η ανάγκη, αν παραστεί η ανάγκη, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα. Και το έλεγε προ την Τρόικα και του δανειστέ. Ήταν την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργό έσκιζε ένα-ένα τι σελίδε του μνημονίου στο Σύνταγμα. Άρα βλέπετε και τώρα μέτρα. Και προσέξτε και την άλλη τραγική ηρωνία. Χθε την ίδια ώρα που ο Πρωθυπουργό κάτω μπροστά τη κάμερο, του Υπουργικό Συμβούλου προσπαθούσε να ωρεοποιήσει την κατάσταση και να φτιάξει μια ψεύτικη αισιοδοξία, την ίδια ώρα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο πρίκιζε αυτή την κυβέρνηση με νέα μέτρα και νέο μνημόνιο. 7 δισεκατομμύρια για την επόμενη τετραετία. Ναι, αλλά κύριε Σκουλέτη, την ίδια ώρα ο Ευάγγελο Βενιζέλο, απευθυνόμενο και προ το ΣΥΡΙΖΑ, είπε χαρακτηριστικά ότι θα απογοητευτούν όσοι περιμένουν και τρίτο μνημόνιο. Προ το παρόν, αυτό που έχει απογοητευτεί και όχι μόνο έχει απογοητευτεί, έχει πληγεί ανεπανόρθωτο είναι ο ελληνικό λαό. Ε, δεν, ε, δεν, είναι μας, η προσδοκία μας να βλέπουμε τον κόσμο να υποφέρει. Μας θέλησή μας είναι να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Και έχει γίνει πλέον φανερό ότι αυτή η πολιτική έχει εξαντλήσει τα ωριά τη, έχει οδηγήσει σε τραγικά αδιέξοδα, δεν έχει καταστήσει βιώσιμο το χρέος. Mm. Δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή ψευδέστηση στην μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών ότι μπορεί να συνεχίσουμε σε αυτόν τον τρόπο. Κύριε Ρίγα, όπως λέμε τις